Για κάθε έκτακτη ανάγκη, η γραμμή είναι μία. Κάλεσε το 112. Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτων αναγκών 112. Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 αναλαμβάνει ο αρμόδιος φορέας για την χρήση του 112 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και πλέον τα κέντρα θα είναι πλήρης λειτουργίας 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Ολοκληρωμένη λειτουργία του 112 σημαίνει ότι πέραν των κλήσεων για βοήθεια που και πριν μπορούσαν να κάνουν οι πολίτε, τώρα θα αποστέλουν και μηνύματα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία προ του πολίτε σε περίπτωση πολύ σοβαρού κινδύνου για απομάκρυνση από περιοχέ που διατρέχουν τέτοιο κίνδυνο ή άλλε οδηγίε για την προστασία του. Ενώ επιπλέον θα υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματου γεωεντοπισμού του καλούντο. Ναι, το 112 βέβαια ε, υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ο τριψήφιος αριθμός πολιτικής προστασίας, ο ευρωπαϊκός αριθμός, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες. Τα προηγούμενα χρόνια τον αξιοποιήσαμε σε κάποιες δράσεις προκειμένου να σώσουμε ζωές κυριολεκτικά και στην περιοχή μας. Είναι ένας αριθμός στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες. Δεν χρειάζονται μονάδες, δεν χρειάζεται σήμα, γιατί είναι δορυφορική λήψη. Σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται μέσα σε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιο, σε οποιοδήποτε κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποια συνδεδεμένα κράτη, μπορούν να απευθύνονται για λήψη βοήθεια από το Μηχανισμό Πολιτική Προστασία. Το 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκη, η οποία περιλαμβάνει εισερχόμενο και εξερχόμενο σκέλο. Ω προϊστέρο εισερχόμενο σκέλο, οι πολίτε θα μπορούν να καλέσουν δωρεάν το 112 σε κάθε περίπτωση έκτακτη ανάγκη οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλε χώρε όπω η Ελβετία και η Νότια Αφρική. Ω προ το εξερχόμενο σκέλο, μπορούν να λαμβάνουν προειδοποίηση μέσω διαφόρων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνία για επαπειλούμενο ή ενεξελίξη καταστροφικό συμβάν ή επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια, προκειμένου να λάβει οδηγίε για την λήψη μέτρων αυτοπροστασία. Τώρα, από σήμερα, γίνεται μια προσπάθεια να μπουν και άλλε λειτουργίε, ε, η Γενική Γραμματεία, όπω έχει δηλώσει και ο Γενικό Γραμματέα και, και, η πολιτική ηγεσία με επικεφαλή τον Πρωθυπουργό, ε, γίνεται μια, θα γίνει μια προσπάθεια να μπορούν να μπουν και άλλε λειτουργίε όπω η ενημέρωση του κοινού μέσα σε μια γεωγραφική περιοχή. Όταν, πρόκειται, όταν εκεί εκτιλήσονται γεγονότα σημαντικά όπως είναι πλημμύρες, χιονοπτώσει, καταστροφές γενικότερα προκειμένου αυτοί οι πολίτες να αποφύγουν την έκθεση σε αυτά τα φαινόμενα και είτε να αποχωρήσουν είτε να λάβουν τα μέτρα τους. Για κάθε έκτακτη ανάγκη η γραμμή είναι μία. Όσοι έχουν έξυπνο κινητό, θα λαμβάνουν γραπτό προειδοποιητικό μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και θα συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού. Αυτό που απαιτείται είναι οι χρήστε των κινητών να έχουν ενημερωμένο λογισμικό από την κατασκευαστική και παράλληλα στα τερματικά του. Όσοι δεν έχουν έξυπνο κινητό, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, όπου υπάρχει ειδική υπηρεσία για το 112, να εγγραφούν και να δηλώσουν τον τρόπο που θέλουν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσει. Αυτό όμως χρειάζεται και την ε, συμμετοχή των πολιτών, την ενημέρωση, να ξέρουν τι είναι το 112, ε, για, να μπορούν, για να μπορούν να είναι εκπαιδευμένοι, για να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν σωστά τα όποια μηνύματα αυτό εκπέμπει μέσω SMS. Ε, γι' αυτό χρειάζεται να μπουν στα site της πολιτικής προστασίας όπου υπάρχουν πολύτιμες οδηγίες από τις οποίες μπορούν να βοηθηθούν και να αποφύγουν όπως προανέφερα τέτοιου είδους κακοτοπιές θα έλεγα.